Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Λίγο σας βλέπω από κοντά. Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σου, ντροφέ. Καλημέρα, τι κάνετε. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους σας στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Ξέρετε, να πω από την αρχή ότι στηρίζουμε τα αιτήματά σας, στηρίζουμε τις δίκαιες κινητοποιήσεις σας. Είμαστε ενάντια σε αυτό το έκτρομα νομοσχέδιο, το φορολογικό που μπαίνει τελικά σήμερα στην Ολομέλεια. Ξεκινάει σε λίγο η διαδικασία της συζήτησης και προβλέπεται να ψηφιστεί μέχρι το αργότερο αύριο, θα δούμε πώς θα πάει η διαδικασία. Το ΚΚΕ το καταψηφίζει, θα εναντιωθούμε σε αυτό, εγώ θα πάω να μιλήσω σήμερα. Έχουμε καταθέσει, ξέρετε, και πρόταση νόμου για το ζήτημα αυτό και νομίζουμε ότι μόνη ανακούφιση είναι αυτή η πρόταση νόμου, δηλαδή και για φορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά παιδί από εκεί και πέρα, και η κατάργηση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και η μείωση του ΦΠΑ, ιδιαίτερα που αφορά ακόμα περισσότερο εσάς όλους, δηλαδή τους επαγγελματίες, εδώ που τα λέμε, δεν είναι, αυτό είναι γενικότερο ζήτημα, αλλά και εσάς ειδικά, και μια σειρά άλλα μέτρα, τα οποία είναι στοιχειώδη μέτρα για να μπορέσει να επιβιώσει και ο κλάδος ο δικός σας και οι υπόλοιποι τομείς ή κλάδοι στην αυτοαπασχόληση, στη μικρή επιχείρηση, στον επαγγελματικό τομέα. Και από αυτή τη σκοπιά θέλουμε να σας ακούσουμε. Κάναμε αυτή τη συνάντηση και για να δώσουμε και δημοσιότητα να ενημερώνεται η κοινή γνώμη, γιατί θέλει και τη στήριξη των άλλων εργαζομένων. Γιατί και ο εργαζόμενος στο ταξί και ο εργαζόμενος στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες και στο εμπόριο και ο αγρότης και τέτοια κοινά συμφέροντα έχουν τελικά. Και οι οικογένειες όλων αυτών φυσικά. Οι γυναίκες, τα παιδιά τους. Γιατί όλοι έχουμε και παιδιά που σπουδάζουν, που όλα αυτά τα ζητήματα πάνε πακέτο και γι' αυτό χρειάζεται η ενότητα, η συμμαχία όλων των εργαζομένων και η αλληλεγγύη και η στήριξη του ενός προς τον άλλον.